Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν από αυτό το ατυχές γεγονός. Και όσον αφορά το Υπουργείο Τουρισμού, εμείς κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες και με τη ρουμανική αγορά, που είναι η κύρια αγορά του εξωτερικού, αλλά προφανώς πρέπει να γίνουν και για την εσωτερική αγορά, ώστε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Από εκεί πέρα είναι προφανές ότι υπάρχουν ζητήματα υποδομών, υπάρχουν ζητήματα πιο μέσο μακροπρόθεσμα, τα οποία πρέπει να μπουν στο τραπέζι και η κυβέρνηση ήδη έχει δείξει αποφασιστικότητα για να το χαμένο έδαφος να το κερδίσουμε. Πράγματι θα υπάρξει συνάντηση. Εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον στηρίζουμε όσο μπορούμε, για παράδειγμα με το να τρέξουμε τις διαδικασίες, να αδειοδοτηθεί η αματική πηγή, με το να γίνουν διάφορα πράγματα που να μπορέσουν, όπως είπα, να στηρίξουν την κίνηση, την τουριστική και την δύναμη του νησιού, και μέσω μακροπρόθεσμα ακόμα να ανοίξουμε με την γραμμή μεταξύ Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Λίμνου, και με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί περισσότερο τουριστικά η ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δώσει προοπτική στο να υπάρχουν γραμμές οι οποίες να μπορούν και να συντηρηθούν, διότι θα υπάρχει και το κατάλληλο τουριστικό ρεύμα.